οικονομικό ένθετο που τρέχει. Να ξεκινήσουμε τώρα. Λοιπόν με το επίδομα θέρμανσης. Μισό λεπτάκι. Χαιρετισμού στον κύριο Χρυσοκοπούλια. Αυτό τι είναι το λαδάκι εκεί. Εδώ είναι λάδι, γιατί δεν είναι από τη Μεσσηνία. Ηλίας. Λάδι Ηλίας. Είναι ο σκηνοθέτης μας, ο οποίος η βασική δουλειά είναι ελοπαραγωγός. Και ως παρεργό έρχεται Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Έχει πολύ ωραίο χρώμα. Του ζητήσαμε λάδι για όλη τη χρονιά και μας έφερε αυτό. Πολύ ωραίο. Θα σας φτάσει. Όχι, φτάνει. Για δοκιμή, μια σταγονίτσα. Λοιπόν, επίδομα θέρμανσης, κύριε Κάπορα, και θα ξεκινήσουμε από εκεί να δείξουμε και τις κάρτες, γιατί το περίμενε ο κόσμος και είναι αυξημένο και κατά 200 ευρώ, φαίνεται, έως τα 1.200 φτάνει για το ρεύμα. Άνοιξε θέση πλατφόρμα. Παρακαλώ. Ανέβηκε το ΦΕΚ. Η πλατφόρμα του MyThermans.de, οι αιτήσεις θα είναι έως 6 Δεκεμβρίου. Η ενίσχυση είναι μεγαλύτερη για το ηλεκτρικό ρεύμα φέτος, είναι έως 1.200 ευρώ, πέρσι ήταν 1.000 ευρώ, έχουμε αύξηση. Θα είναι βάση των κλιματικών συνθήκων, θα βοηθούν περισσότερο οι περιοχές οι ορεινές με βαριές κλιματικές συνθήκες. Επομένως θα έχουμε μια καταβολή δύο δόσεων, το Δεκέμβριο το 60% προκαταβολή και τον Απρίλιο το υπόλοιπο. Η βάση υπολογισμού θα είναι μειωμένη στα 300 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε ότι δικαιούχοι 1,3 εκατομμύρια και τα 270 εκατομμύρια θα είναι το ποσό που θα μοιραστεί. Έχουμε σαφώς περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Είναι η άγαμη ως 16.000 ευρώ και με ακίνητη περιουσία ως 200.000. Είναι η έγαμη ως 24.000 ετήσιο φορολογικό εισόδημα με 5.000 πρόσθετο για κάθε παιδί. Και ακίνητη περιουσία έως 240.000. Πέρσι ήταν 300.000. Έχουμε και εδώ μία βελτίωση και μία μείωση των περιουσιακών κριτηρίων για να βοηθούν περισσότεροι. Να πούμε ότι υπάρχει και για τα καυσόξυλα και για τα πέλετ. Στα καυσόξυλα υπάρχει ένα όριο, θα το πάρουν εκείνοι που είναι σε περιοχές κάτω, σε οικισμούς κάτω των 10.000 κατοίκων. Το πέλετ θα πάρουν εκείνοι που είναι σε οικισμούς και πόλεις κάτω των 25.000 κατοίκων. Υπάρχουν περιορισμοί και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Και υπάρχουν βέβαια και υπάρχει ο κλιματικός συντελεστής που θα υπάρχει Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη ενημέρωση από την Μετεωρολογική Υπηρεσία και ανάλογα θα διαμορφώνεται ο κλιματικός συντελεστής για να πάρουν κάποιοι οικισμοί. Παραπάνω χρήματα. Στη Βόρεια προφανώς. Ελλάδα προφανώς θα πάρουν παραπάνω οπότε χρήματα. Οπότε από σήμερα ο κόσμος μπορεί να μπαίνει. Εγώ είμαι που και ο air condition, μπορώ να μπω. Βεβαίως. Και για να το ηλεκτρικό ρεύμα φέτος είναι. Εφόσον έχουν και κατά 25%. Για το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κατά 20%. 20. Παραπάνω φέτος είναι το πιο αυξημένο. Πότε θα πέσουν τα πρώτα? Μέσα στο Δεκέμβριο. Μέσα στο Δεκέμβριο. Θα κλείσει 6 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις και το πολύ μέχρι 20 Δεκεμβρίου θα πάρουν το 60%. Το 60% του συνολικού ποσού που δικαιούται ο καθένας. Και έχουμε να μας